σε ομάδες. Αυτά τα μαντήλια θα σας διαχωρίζουν ως οικογένειες. Οι οδηγίες μέσα δίνουν τις λεπτομέρειες της οικογένειας που καλείστε να ενσαρκώσετε, να υποδηθείτε. Και υπάρχουν κάποιοι ρόλοι μέσα, θέλω να μοιράσετε τους ρόλους, γιατί από εδώ και πέρα θα υποδηθείτε μια οικογένεια προσφύγων. Είναι Κυριακή. Αποφασίζετε να πάτε μια βόλτα στο κέντρο της πόλης. Καθώς πλησιάζετε στην πλατεία, ένας πολύ έντονος ήχος ακούγεται. Ένα αεροπλάνο κάνει χαμηλή πτήση πάνω από τα κεφάλια σας. Ξαφνικά ακολουθούν πολλά ακόμα αεροπλάνα. Ο ουρανός έχει γεμίσει αεροπλάνα, ο ήχος είναι αναπληκτικός. Αποφασίζετε την περιοχή στην οποία βρίσκεστε. Πυκνός, καπνός παντού, δεν βλέπετε τίποτα. Ο λαιμός σας φωνάει. Ο καπνός δεν σας επιτρέπει να αναπνεύσετε. Όλοι τους πρόβλημα. Υπάρχει πανικός. Έχετε χάσει το μέλη της οικογένειάς σας. Έχετε χαθεί. Πρέπει να τους βρείτε. Οι σιρήνες έχουν αρχίσει στην πόλη. Τα στοιχεία σας θα δίνετε στο φρουρό για να σας αφήσετε να διασχίσετε την οριακή γραμμή. Αν έχετε διαβατήρια, βοηθάει. Πληρώστε τα στοιχεία σας με βάση τα χαρτιά σας. Από πού έχει έρθει,
Πρόσεχε αυτή, είναι φτρόνια. Κάτσε λίγο τώρα που το πει. Μη μάχουμε αστυνομία, αφού είναι αστυνομία, καλέ. Νοσοκομείο. Νοσοκομείο. Πώς να σας το πω τώρα, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Ήθελα έτσι, εδώ όπως είμαστε σε έναν κύκλο, ο καθένας να πάρει το λόγο και να μας πει λίγα λόγια για το ρόλο του. Ποια ήταν τα κύρια συναισθήματα που βιώσατε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση ή τι σας δυσκόλεψε επίσης. Υπήρχαν σημεία τα οποία ταύτιζα τη μητέρα μου που ήταν η άλλη και εσείς με την πραγματική μου μητέρα και προσπαθούσα να το ένιωθα και το ζούσα, λες και έχανα τη δικιά μου. Οπότε μου βγήκε ένα αυθόρμητο κλάμα, ένα πολύ έντονο συνέστημα και γενικά απλά το είχα ταυτίσει πολύ με την πραγματικότητα και σκεφτόμουν δηλαδή εκείνα τα παιδιά τα οποία τι επιβιώνουν και πόσο δύσκολο είναι. Νομίζω ότι όλο αυτό δεν το πολύ πίστεψα. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα όλοι εσείς να το ξέρετε, όλοι εμείς να το ξέρουμε αυτό που γίνεται και να συνεχίζει να γίνεται. Δηλαδή μου βάλετε, δεν ξέρω, δεν χωράει. Μου βάλετε πολύ περίεργο. Μπήκα πάρα πολύ μέσα σε όλο αυτό που κάναμε και μ' άρεσε κιόλας γιατί ενώ ήξερα τι περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχα μπει τόσο μέσα στο συνέστημα το πώς νιώθουνε. Και τώρα τους βλέπω με ακόμα πιο μεγάλη αγκαλιά, κάπως έτσι.